Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που έγινε πριγκίπισσα. Η ζωή της είχε τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά στο τέλος πάντα τα κατάφερνε. Ζώζεφιν, καλώς όρισες στην Κύπρο. Καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό τώρα, αλλά νιώθω ότι είναι δεύτερο σπίτι η Κύπρος για μένα. Γιατί πλέον είμαι συνέχεια εδώ πέρα. Βδομάδα αναβδομάδα είμαι εδώ. Και νιώθω πολύ οικεία κάθε φορά που έρχομαι. Σ' αρέσει η Κύπρος? Καμία κυπριακή λέξη έχεις μάθει ή κάτι κυπριακό έτσι? Λοιπόν, έμαθα μια καινούργια λέξη. Ήμουν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου φάνηκε έτσι λίγο αστεία, γιατί είναι πολύ διαφορετική από τη δικιά μας. Το τσιμπιδάκι για τα μαλλιά. Μασούα. Μασούα. Εντάξει, ξέρω σε φταλιά και τέτοια. Ναι. Που μου αρέσει να τρώω. Μασούα. Πάμε. Αυτό είναι αυτή η λέξη, γελάω. Μασούα. Το τσιμπιδάκι. Είναι απλά ένα τσιμπιδάκι. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πήγαμε στην Αυστραλία πρώτη φορά για το tour μου. Έρχονται πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Ξεκινάμε σε ένα μήνα περίπου με τον Θοδωρή Φέρη στο Ποσειδόνιο και το tour το καλοκαίρι. Ετοιμάζω διάφορα τραγούδια, θα φέρει το άλμπουμ, μια συνεργασία, έκπληξη και γενικά διάφορα. Μέλινα, Μέλινα, ναι, Μέλινα, για ντουέτο. Γνωστό, ναι, θα προσπαθήσω να αλλιεύσω κάτι. Όχι, ναι. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι ψάχνουν για σένα, ναι, στο Google. Μην με στεναχωρήσεις μόνο. Όχι, καθόλου. Ψάχνουν καλά πράγματα. Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν αυτές τις ερωτήσεις. Κόσμος της πόλης και του χωριού. Από τον Κούλι τον οδοντίατρο, τον Μάρκο τον πυροσβέστη, τον Μπάμπο τον αγρότη, τον Γιώργο τον αστυνομικό, τον Άντρο τον δικηγόρο, τον Στεφ τον μόδιστο, τη Ρέα την γραμματέα, κολυμπητές, γίνοι, εξωγίνοι, πιστοί και άπιστοι. Τι γκουγκλάρει όμως ο κόσμος για τη Ζώζεφιν? Μόνη το καθρέφτη να ρωτώ, καθρέφτη καθρεφτάκι μου. Για πες αν μ' αγαπά, αν με θέλει, αν με ζητά, τώρα εμένα το αγοράκι μου. Καθρέφτης καθρεφτάκι μου. Α. Νέο τραγούδι. Το καινούργιο μου τραγούδι, ναι, κυκλοφόρησε περίπου πριν ένα μήνα. Είμαι πολύ χαρούμενη, το έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος, έχει κάνει ήδη ένα εκατομμύριο στο YouTube. Οι διάφοροι τραγουδιστές έχουν τραγουδήσει ίσως πολλές φορές κάποια demo που να έχουν καταλήξει αλλού. Τα τραγούδια. Το έχεις ζήσει εσύ ή να έχεις πει ένα τραγούδι που μπορεί να ήταν κάποιο άλλο, ναι, ή να έχεις τραγουδήσει κάτι? Ναι, έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Ας πούμε το Μάγια το είχαν δοκιμάσει άλλες 5 τραγουδίστριες γνωστές και το είχαν απορρίψει. Και το είπα εγώ μετά και πήγε 37 εκατομμύρια. Τεχνικά, ποιο μπορεί να είναι το αποθυμένο σου, μιας και μιλάμε για τα τραγούδια που έχεις βγάλει? Είναι κάτι, ας πούμε, που δεν θα το περιμέναμε. Δεν ξέρω, με το Πάριο, με τη Μαρινέλα, τη Γαλάνη. Κάτι που δεν το έχω. Κάτι ανατρεπτικό. Κάτι ανατρεπτικό, ναι. Ζώζεφιν, Eurovision. Α, θα σε δούμε. Ελπίζω με την Κύπρο εγώ. Και εγώ έχω μια διέστηση, αλλά δεν ξέρω γιατί μου γίνεται πολύ συχνά αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει έρθει ακριβώς η πρόταση να πούμε ότι θα να προχωρήσει όλο αυτό. Ξέρω ότι έχει γίνει, αλλά το φλερτ. Έχουμε ένα φλερτ, ναι. Τα τελευταία χρόνια. Αλλά επειδή είμαι πολύ τηλεομανής με τη δουλειά μου και μου αρέσει να είμαι πολύ προσεκτική με αυτά που επιλέγω, θέλω πολύ να είναι το πιο δυνατό τραγούδι που θα μπορούσα να βρω, ας πούμε. Να έχω τη σωστή ομάδα, τους συνεργάτες μου δίπλα, για να μπορώ να δώσω κι εγώ το καλύτερο μου αυτό. Αυτό θέλω, γιατί είμαι λίγο ανταγωνιστική. Άμα πάω, θέλω να το καλύτερο αποτέλεσμα ή να νικήσω και τέτοια. Το ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο. Όχι, εμείς θέλουμε την νίκη. Αλλά αυτός είναι ο στόχος, έτσι, γιατί είναι ένας διαγωνισμός. Εάν πας, όπως λένε, αν μπεις πρέπει να χορέψεις. Η επιθυμία υπάρχει είτε με την Ελλάδα είτε με την Κύπρο. Εμένα θα είναι μεγάλη χαρά μου. Άρα αφήνουμε ανοιχτά τα ενδεχόμενα και ψάχνουμε το τραγούδι. Ναι. Γιώργο Αρσενάκο, τραγούδι. Κάποια αγαπημένη σου εμφάνιση από την Eurovision? Εντάξει τώρα, τι, Ελένη Φουρέιρα. Σετάπ, Καλομήρα. Νομίζω έχουμε κάποια favorites που δεν φεύγουν με τίποτα. Εννοείται Έλενα Παπαρίζου. Τι. Επόμενη ερώτηση είναι πόσο χρονών είναι η Ζώζεφιν? Είμαι 18 και πάω στα 19. Εγώ πιστεύω ότι είσαι και λίγο πιο μικρή. Η αλήθεια είναι ότι το Google με έβγαζε πιο κοντή από ότι είμαι.
Και με συναντάγανε πολλοί άνθρωποι στον δρόμο και μου λέγανε «Α, είσαι ψηλή». Είμαι ένα 68, παρακαλώ. Με έβγαζε ένα 52 το Google. Όχι, παιδιά, το επιβεβαιώνω κι εγώ. Είμαστε πολύ κοντά στο ύψος. Α, εντάξει. Εγώ... ψηλή, δηλαδή. Είσαι ψηλή. Απροσκλήτως θα έρθω έξω από το σπίτι σου. Θα πεινώ, θα μεθάω για το καρδί σου. Η Ζόζεφιν Ιακωβίδης. Ναι. Τι. Το ψάχνουν σε αναζήτηση. Είναι λόγω της συνεργασίας. Α, τώρα τελείωσε όμως και μάλλον δεν θα ξαναγράψουν κάτι. Όχι, αυτά ήταν. Αστειεύομαι. Νομίζω ότι κάθε φορά που συνεργάζομαι με κάποιον, θέλω να με βγάλουν ότι έχω σχέση. Επειδή είναι άντρες με γυναίκα. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είμαστε φίλοι και έτσι θα παραμείνουμε. Άμα ήταν κάτι παραπάνω, θα σας το λέγαμε. Ή τουλάχιστον θα το ανακαλύπταμε. Ναι, σίγουρα. Με κάποιον άλλο τρόπο. Αυτή την περίοδο όμως τα προσωπικά είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ο έρωτας παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω αν παίζει σημαντικό ρόλο. Πιο πολύ στη ψυχολογία, θα έλεγα. Όχι ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς τον έρωτα, αλλά μπορεί να βοηθάει λίγο. Πάνε μέτρο ανάριστο που λέει το metaphor. Είναι ωραία να είναι, υπάρχει ένα balance. Εγώ γενικά είμαι πολύ της δουλειάς και με τρέχω όλη την ώρα και είναι ωραίο κάποιες φορές να γίνεται μια ισορροπία. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου σε όλη την Κύπρο. Θα είμαι εδώ πάλι και όλο το καλοκαίρι, θα ξανάρθω. Και καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους και υγεία και αγάπη. Καθρεφτή, καθρεφτάκι μου, για πες αν μ' αγαπά. Αν με θέλει με ζητά, τώρα μένω το αγοράκι μου. Ή αν μονάχα εγώ, έχω κόλλημα τρελό. Πες καθρέφτη, καθρεφτάκι μου.